αξίζει να υποθεί ότι πριν από δύο χρόνια το βραβείο Νόμπελ αποδημήθηκε σε σουηδό επιστήμονα για τις εργασίες τους που απέδειξε ότι υπάρχει επιμειξία ανάμεσα στο DNA, ανάμεσα στους ανθρώπους νεάρτητα και στο σύγχρονο άνθρωπο. Και βέβαια το ερώτημα είναι αν υπήρχε μία επιμειξία, δύο επιμειξίες, τρεις επιμειξίες. Από τη διαφάνεια εδώ φαίνεται ότι υπήρχαν πολλαπλές επιμειξίες τόσο στην Αφρική, όσο και στην Ασία, όσο και στη Μικρά Ασία, όσο και στην Ευρώπη, στη Ρουμανία. Για μένα είναι εντυπωσιακό ότι την προηγούμενη Παρασκευή δημοσιεύθηκε μια εργασία η οποία μελετάει το DNA των νεάρτητα από τις γειτονικές χώρες, δηλαδή από τη Σερβία και από την διπλανή χώρα. Και τι διαπίστωσε? Ότι υπήρχε επιμειξία ανάμεσα στον άνθρωπο και στον νεάρτητα από 250.000 χρόνια. Τι μας λέει αυτή η εργασία?